Νόμιμη είναι η απόφαση του Δήμου της ΚΟΥ για τα τέλη που αποφασίστηκαν στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου στις 23/12, η οποία δημοσιεύεται στην εφημερίδα Το Βήμα της ΚΟΥ. Στην επικύρωση αναφέρει τις νομιμότητες της υπαριθμών 494 του 2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τον καθορισμό των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, προχώρησε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου στις 23 Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με τα έγγραφα που αναρτήθηκαν στο Διάβγεια από τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας, την Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού Νοτίου Αιγαίου του Τμήματος Διοίκησης Νομού Δωδεκανήσου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, επικυρώνεται επίσης και η απόφαση με αριθμό 495 του 2016 αναφορικά με τον καθορισμό τελών συντελεστών φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων και τέλους ακίνητης περιουσίας του ΤΑΠ, δηλαδή του Δήμου της ΚΟΥ, για το 2017. Κατά των αποφάσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, μπορεί να ασκηθεί προσφυγή εντός ενός μήνα από την έκδοση των αποφάσεων στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152. Άγνωστο παραμένει ποια θα είναι η αντίδραση των παρατάξεων αλλά και των φορέων, κυρίως εσένων ξενοδόχων, οι οποίοι αντέδρασαν στην απόφαση καθορισμού των τελών, αφού η απόφαση της Αποκεντρωμένης απαντά στην ουσία της μέχρι τώρα ενστάσεις. Το πιθανότερο είναι ότι θα προσφύγουν στην Επιτροπή του άρθρου 152, δίνοντας παράταση στο σύριαλ των τελών για το 2017.